Λιγότερες ποσότητες, περισσότερα χρήματα. 70 πλήρωνα και τα λοιπά κάθε φορά, τώρα πλήρωνα 90. 5 πραγματάκια, έδωσα 15 ευρώ. Μπορεί να δίνουν περισσότερα χρήματα, ωστόσο ακόμη και τώρα το καλάθι, όπως λένε, δεν γεμίζει. Το έχω ζήσει και εγώ. Για 3 πραγματάκια κιλό, τι είναι αυτά. Γιατί τόσο κρυβά, ρε παιδιά. Με ένα δεκάρικο, να σου πω, γιατί όταν δεν έχεις πολλά λεφτά, έπαιρνες μερικά πράγματα. Τώρα παίρνεις 3. Διαφορές που προκαλούν προβληματισμό. 320 εκατομμύρια παραπάνω έχουν πληρώσει για τα καθημερινά προϊόντα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα τους πρώτους 9 μήνες του 2022. Για να πάρω, κοιμάμαι τη γυναίκα και το είχε 9,90 και πήρα το αργή, ίδια τιμή. Τα κρέατα που βλέπουμε, τα είχαν 4,5, τα έχουν 5,5-6. Στα τυριά, στα λάδια, στα λαντικά. Θα πάρω τα ίδια, δεν μπορώ να μην πάρω και θα πληρώσω περισσότερα. Περισσότερα χρήματα για λιγότερα όμως τεμάχια, όπως δείχνει η πρόσφατη έρευνα. Κάτι όμως το οποίο δεν σημαίνει ότι θα βγούμε από αυτή την πόρτα με περισσότερα προϊόντα στο καλάθι μας, καθώς πλέον αγοράζουμε λιγότερα τεμάχια έως και 2% σε προϊόντα όπως είναι τα σπορέλια, τα οποία μέσα σε μόλις 9 μήνες έχουν αυξηθεί έως και 38%, αλλά και το ψωμί 13% πάνω. Πάρα πολύ και ψωμί και φρυγανιές. Η ακρίβεια δεν είναι του πληθωρισμού του 10-12%. Σε αυτά τα είδη είναι από 40 μέχρι 60%. Δείτε, 10% πάνω στα ζυμαρικά σε σύγκριση με τον περασμένο Ιανουάριο. 1 ευρώ η μέση τιμή για συσκευασία 500 γραμμαρίων το Φεβρουάριο. 1,25 ευρώ σήμερα. Τι μια εβδομάδα, την άλλη μέρα. Εδώ είσαι μέσα, ψωνίζεις και από πίσω η κοπέλα αλλάζει τιμή. Πήρα 2-3 πράγματα, 30 ευρώ σχεδόν, 29 τόσο, 21,87. Με τους καταναλωτές να κοιτάνε μία την απόδειξη και μία το καλάθι και να χάνουν το λογαριασμό. Έχουμε χάσει λογαριασμό. Αυτό το λέω κάθε εβδομάδα, παιδιά. Οι τιμές ανεβαίνουν συνέχεια, ανεξέλεγκτα θα έλεγα. Σε σχέση με τους μισθούς, με το εισόδημα. Εισόδημα το οποίο παραμένει σχεδόν το ίδιο και δεν μπορεί να καλύψει τις απώλειες από τον διψήφιο πληθωρισμό. Και βέβαια, προκειμένου να τα απεξέλθουν στα καθημερινά έξοδα, οι καταναλωτές πλέον περιορίζουν τις λεγόμενες αυθόρμητες αγορές, αλλά και τις αγορές των προϊόντων μπαζάρ, όπως είναι τα ενδιένδυσης, τα μαγειρικά σκεύη, αλλά και οι ηλεκτρικές συσκευές. Τα απαραίτητα. Δεν μπορούμε να ανοιχτούμε να πάρουμε κάτι άλλο που θα είναι πολυτέλεια. Τα οποία, όπως φαίνεται, αναζητούν όλο ένα και περισσότερο σε μικρά καταστήματα για να μην παρασύρονται με αυτόν τον τρόπο σε μεγάλες αγορές.